Κύριε Καταρά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Απεργία αύριο ενάντια στο πολυνομοσχέδιο. Διαβάζω από την ανακοίνωσή σας δύο πτυχές του πολυνομοσχεδίου. Η μία, ότι δίνει γη και ύδωρο στο κεφάλαιο, και η δεύτερη, ότι τσακίζει τα εναπομείναντα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Θέλουμε μια έτσι αναλυτική αναφορά, περιγραφή και στους δύο αυτούς άξονες. Να ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω ότι μπορούμε έτσι να δούμε τη σήμερα η ανάπτυξη που ένταζε η κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση και από τη ΔΕΘ, που ο Πρωθυπουργός μίλησε και για ανάπτυξη για όλους, ότι αυτό είναι ένας μύθος. Και αποκτήθηκε καταρχήν από τα νομοσχέδια που πέρασε η κυβέρνηση. Να ξεκινήσουμε το πρώτο το νομοσχέδιο που αφορούσε την αιτιολόγηση των απολύσεων. Θυμόμαστε ότι είχε γίνει ένα βήμα εκεί, πήγε πίσω πάλι το βήμα. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να εξηγούν γιατί απολύουν τους εργαζόμενους. Το επόμενο είχε σχέση με τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Υπήρχε η δυνατότητα, θα έπρεπε ας το πούμε, ευθύνη για τους εργαζόμενους, για τις συνθήκες που δούλευαν, για τους μισθούς τους. Είχαν και οι εταιρείες που τους είχαν, που τους χρησιμοποιούσαν, αλλά και οι εταιρείες που τους ενοικίαζαν. Τώρα πλέον μόνο οι εταιρείες που τους ενοικιάζουν έχουν ευθύνη, και αυτό βοηθάει ώστε να μην υπάρχουν κινητοποιήσεις, να μην υπάρχει οργάνωση αυτών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που πηγαίνουν. Να μιλήσω και για την κατάργηση του ασύλου. Έτσι που δείχνει ότι πάει και με την καταστολή, ας πούμε, η αντιλαϊκή πολιτική. Και τώρα ερχόμαστε στο συμπλήρωμα του παζλ, όπως λέμε. Δηλαδή, τι φέρνει το νέο νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο αυτής της κυβέρνησης. Καταρχήν φέρνει την ισοπαίδωση κάποιων δικαιωμάτων, κάποιων που είχαν μείνει από τις συλλογικές συμβάσεις. Θυμόμαστε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια με την επίθεση διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, πάλι Νέα Δημοκρατία, και όλοι μαζί αυτοί χτύπησαν τις συλλογικές συμβάσεις με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μισθοί γύρω στο 40%. Τώρα είχαν μείνει σε κάποιες συλλογικές συμβάσεις, κυρίως μιλάμε για τις κλαδικές, γιατί στο στόχαστρο τους έχουν μπει οι κλαδικές. Τώρα μπαίνει άλλη μια προϋπόθεση για να ισχύσουν οι κλαδικές. Οι εταιρείες να πηγαίνουν καλά. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και καταλαβαίνουμε πώς οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά προβληματικές εταιρείες. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι και εκεί που υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις και εξακολουθούν να ισχύουν, το επόμενο διάστημα θα δεχτούν επίθεση. Να πούμε επίσης έναν άλλο τομέα. Ο άλλος τομέας έχει σχέση με τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Αυτό ήταν αίτημα δεκαετίων του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών οργανώσεων. Δηλαδή να μην ισχύουν τα εργατικά δικαιώματα σε κάποιες περιοχές. Με διάφορες αιτιολογήσεις θα μπορεί το Υπουργείο Εργασίας να ονομάζει ειδικές οικονομικές ζώνες σε κάποιες περιοχές. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι εκεί οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα. Ακόμα ούτε το δικαίωμα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Άλλο ζήτημα που μπαίνει είναι το ζήτημα των ενώσεων προσώπων. Τι έγινε το προηγούμενο διάστημα? Από τη στιγμή που δόθηκε η δυνατότητα για να δημιουργούνται ενώσεις προσώπων μέσα στους χώρους δουλειάς, ήταν ένα δώρο των κυβερνήσεων των προηγούμενων αυτό προς το μεγάλο κεφάλαιο, προς τους επιχειρηματίες, οι οποίοι τι έκαναν? Με κάποιους ανθρώπους δικούς τους, να πω τη λέξη τσιράκια χωρίς να ντρέπομαι, με κάποια τσιράκια τους έφτιαχναν ενώσεις προσώπων, δηλαδή τους έβαζαν μπροστά, κάποιους προϊσταμένους, έφτιαχναν ενώσεις προσώπων και αυτοί είχαν τη δυνατότητα να χτυπάνε δικαιώματα των εργαζομένων, δικαιώματα που ξεκινούσαν, πήγαζαν από τις συλλογικές συμβάσεις. Και είχαμε έτσι κατακόρυφη μείωση, και να σας πω ιδιαίτερα εμείς στον κλάδο μας, στον τύπο και στο χαρτί, είχαμε τη δημιουργία δεκάδων τέτοιων ενώσεων προσώπων, που είχαν σαν αποτέλεσμα να χτυπηθεί ο μισθός και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από μόνο ότι ο μέσος μισθός τα 10 προηγούμενα χρόνια μειώθηκε 25%. Αλλά πείτε ότι δεν τους φτάνει αυτό. Ακόμα περισσότερο χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των μισθών. Αυτή είναι, ας πούμε, μια πρώτη εικόνα στο πεδίο τι χτυπιέται στα εργασιακά. Αλλά υπάρχει το ζήτημα ότι πέρα από ότι χτυπάνε τους εργαζόμενους στα εργασιακά, έχουμε και το χτύπημα της ίδιας της οργάνωσης των εργαζομένων και των σωματείων. Δηλαδή έχουμε το ηλεκτρονικό μητρό και την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτό, δώστε, εξηγήστε το μας λίγο αναλυτικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω τώρα, το ηλεκτρονικό μητρό, σύμφωνα με αυτά που έχουν πει,
Το ηλεκτρονικό μητρό τι θα είναι, εκεί θα καταχωρούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι συνδικαλιστές και οι συμμετέχουν στα σωματεία. Καταγράφεται, θα λέγαμε, η δράση των συνδικάτων και των εργαζομένων. Mm. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα φακέλωμα, το οποίο αφού θα αναρτάται σε δημόσια όραση, να το πω έτσι, θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε εργοδότης να μπαίνει μέσα, να βλέπει και τα συνδικάτα και ποιοι είναι οργανωμένοι στα συνδικάτα. Και βέβαια το άλλο είναι αυτό που είπαμε, την ηλεκτρονική ψήφο. Η οποία όμως παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως ένα βήμα εμβάθυνσης της δημοκρατίας, περί πλειοψηφιών κτλ. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε τώρα, είναι εύκολο για μια κυβέρνηση που έχει ψηφιστεί από το 42% του 52% του εκλογικού σώματος να μιλάει για δημοκρατία. Ή μια κυβέρνηση που πριν λίγο καιρό στην τοπική, στη διοίκηση, την τοπική διοίκηση, δηλαδή στους Δήμους... Στις περιτοπικές και περιφερειακές εκλογές, ναι. Περιφερειακές, ναι. Τι έκανε, έφερε ένα νόμο που λέει οδήγησε μειοψηφίες μέσα στους Δήμους να παίρνουν σοβαρές αποφάσεις για τους εργαζόμενους. Έχουμε δήμαρχο, ας πούμε, ο οποίος στηρίζει στην πρώτη εκλογική διαδικασία παίρνει 12%. Ναι. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να παίρνει ελεύθερα αποφάσεις και να αποφασίζει για τη ζωή, ας πούμε, των δημοτών σε αυτό το Δήμο. Αυτή η κυβέρνηση έρχεται και μιλάει σήμερα για δημοκρατία. Δεν τους ενδιαφέρει η δημοκρατία και πολύ περισσότερο δεν τους ενδιαφέρει το να υπάρχουν συνδικάτα και να παλεύουν την πολιτική τους. Αυτό που θέλουν να κάνουν στην πραγματικότητα είναι να χτυπήσουν τις όποιες ζωντανές διαδικασίες έχουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να αποφασίζουν. Να μην πηγαίνουν δηλαδή σε γενικές συνελεύσεις, να μην μαζεύονται, να μην αποφασίζουν τα πλαίσια πάλις και πολύ περισσότερο τι θέλουν να κάνουν, να δημιουργήσουν πρόβλημα το να παίρνετε απόφαση για απεργία. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε κλαδικά σωματεία που έχουν χιλιάδες εργαζομένους μέλη τους. Καταλαβαίνουμε την παρέμβαση που θα έχει ο εργοδότης το να κατευθύνει το να μην ψηφίζει για απεργία, να βάζουν εμπόδια στη δράση των εργαζομένων. Αυτό θέλει να κάνει η κυβέρνηση και γι' αυτό σε αυτή την προσπάθειά της έχει τη βοήθεια της πλειοψηφίας στη ΓΕΣΕ. Εμείς σου λέμε... Εδώ τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο ζήτημα. ΓΕΣΕ. Μεγάλο κομμάτι και μάλιστα τις τελευταίες μέρες δίνεται μια εικόνα, παρουσιάζεται μια εικόνα στον τύπο, μια αντιπαράθεση, λέει, μια μάχη ημερομηνιών μεταξύ των ταξικών συνδικάτων και της ΓΕΣΕ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, πέρα δηλαδή από την κυβέρνηση που κάνει πλάτες, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί κάνει πλάτες σε αυτή τη συνδικαλιστική μαφία, γιατί μπροστά μας υπάρχει το συνέδριο της ΓΕΣΕ που έρχεται. Υπάρχουν πέρα των άλλων κομμάτων των αστικών που στηρίζουν αυτή την πλειοψηφία στη ΓΕΣΕ και την εργοδοσία, υπάρχουν και τα ΜΜΕ. Θέλουν να παρουσιάζουν, ας πούμε, ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση για τις ημερομηνίες. Ενώ κάθε άλλο ισχύει αυτό. Αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα ποιο είναι, ότι όταν δημοσιοποιήθηκε αυτός ο νόμος, αυτό το πολυνομοσχέδιο, τα ταξικά συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, αφού ενημερώθηκαν για το τι περιλαμβάνει, θεώρησαν υποχρέωσή τους να οργανώσουν την πάλη. Και όταν άρχισαν να παίρνονται αποφάσεις από συνδικάτα που ας πούμε συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, αλλά και από συνδικάτα που μέχρι τώρα δεν είχαν ποτέ πάρει αποφάσεις, ας πούμε, για κινητοποιήσεις με τα ταξικά συνδικάτα. Όταν είδαν ότι πληθαίνουν οι φωνές, οι αποφάσεις που λέγανε για απεργία στις 24 του μήνα, τότε θεώρησαν ότι έπρεπε να μπουν στο παιχνίδι. Και να πω εδώ ότι μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια για ενημέρωση των εργαζομένων, οι κύριοι αυτοί ούτε φωνή ούτε ακρόαση έλεγαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Τι να περιμένουμε να δούμε δηλαδή? Τι να περιμένουμε περισσότερο από αυτά που είπα προηγούμενα και πολύ περισσότερα που περιλαμβάνονται σε αυτό το νομοσχέδιο? Πραγματικά τι προσπάθησαν να κάνουν σαν μαφία, όπως τους αναφέρουν, σαν συνδικαλιστική μαφία, με εκβιασμούς, με ψέματα, πετώντας διάφορες ημερομηνίες, προσπαθούν να χωλώσουν τα νερά, να τα χάσει ο κόσμος, να μην μπορεί να καταλάβει. Να προκαλέσουν σύγχυση. Να καλλιεργήσουν τη σύγχυση και έτσι να μην έχει επιτυχία η απεργία. Και βάλανε μπροστά Πάσκε, Δάκε, εκεί αυτοί οι δύο δυνάμεις στη ΓΕΣΕ, αλλά και σε ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, και οι οποίοι τι κάνανε, προσπάθησαν να πάρουν αποφάσεις διαφορετική ημέρα. Ξεκινήσανε με το 24 του μήνα,
Παρ' όλα αυτά είδανε ότι δεν έπιανε το παιχνίδι που πήγαν να παίξουνε και συνεχίσαν τώρα, ακούμε για τις 2 του Οκτώβρη, στη συνέχεια θα ακούσουμε για το Δεκέμβρη, το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη, και βέβαια ο στόχος τους είναι αυτός. Ο στόχος τους είναι να περάσει το νομοσχέδιο με τις λιγότερες αντιδράσεις. Γι' αυτό και προσπάθησαν να κρύψουνε τι έρχονταν. Να θυμίσω μόνο ότι πέρσι, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον απεργοκτόνο νόμο που έλεγε εκεί, δυσκόλευε ακόμα περισσότερο τις απεργίες, ο πρόεδρος της ΕΣΕ, ξέρετε τι είπε, δεν είναι και τίποτα. Και η απεργία είναι ξεπερασμένη πλέον. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Μα το επιβεβαιώνουν με τις τάσεις τους. Αυτό θέλουν να κάνουν, να αποδυναμώσουν σήμερα την οργάνωση των εργαζομένων, να βάλουν εμπόδια στα σωματεία που μαζικά παίρνουν απόφαση για να απεργήσουν, αλλά εμείς λέμε ότι δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ότι πλέον οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές, οι τίμιοι συνδικαλιστές έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και θα σηκώσουν το ανάστημά τους, και αύριο πραγματικά η απεργία θα είναι με μεγάλη επιτυχία και θα στείλει και ένα μήνυμα και σε αυτούς, σε αυτή την μαφία, τη συνδικαλιστική μαφία, και στη Νέα Δημοκρατία και στους εργοδότες. Ότι εδώ είμαστε, το ταξικό κίνημα, το εργατικό κίνημα είναι εδώ, θα σηκώσει το ανάστημά του και θα παλέψει. Και νομίζω έχει αξία το σύνθημα με το οποίο διοργανώνουν τα συλλαγητήρια, η απεργία και τα συλλαγητήρια αύριο, κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, τη συλλογική οργάνωση και δράση. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και νομίζουμε ότι η κυβέρνηση θα πάρει αυτό το μήνυμα και καλούμε τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να δώσουν όποια δυνατότητα έχουν αυτές τις ώρες που μένουν μέχρι αύριο, έτσι ώστε να γίνουμε πολύ περισσότεροι, έτσι να κατέβουμε στον δρόμο, να στείλουμε το δικό μας μήνυμα. Ακριβώς, και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλια στην Αθήνα, την ίδια ώρα στην πύλη της Κόσκου στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη Θεσσαλονίκη πάλι στις 10:30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου, και νομίζω ότι στον τύπο υπάρχουν, θα βρουν οι ακροατές μας τις συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα που... Προέρχομαι από τον τύπο, ναι. Έτσι, η προσυγκέντρωση είναι στην πλατεία Κάνιγκος στις 10:15. Εκεί δύο σωματεία από τον κλάδο έχουν πάρει απόφαση, η Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων, πέρα από την Ομοσπονδία Τύπου Χάρτου, και το Συνδικάτο Τύπου Χάρτου. Εγώ απλά θα προσθέσω την απογοήτευση για το δικό μου σωματείο, για την ΕΣΥΕΑ, που απλά περιορίστηκε σε μια τελείωρη στάση εργασίας. Εντάξει, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, γιατί να πω τώρα ότι εμείς δώσαμε μάχη στο διασωματιακό των ενώσεων, τα δύο σωματεία που παλεύουμε μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ, δώσαμε μάχη έτσι ώστε να πάρθει μια απόφαση για 24 ώρα απεργία. Δεν έγινε δυνατό αυτό. Ελπίζουμε στο μέλλον θα δουν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα στον χώρο του τύπου είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ακριβώς. Και θα έλεγα και το εξής. Αν επρόκειτο να καλύψουν την απεργία, το μέγεθος, τον απόϊχο, τον αντίκτυπο της απεργίας, θα έβλεπα και ένα λόγο να είμαστε στα γραφεία μας και στους δρόμους να καλύπτουμε την απεργία. Αλλά και απεργία δεν θα κάνουμε, και ο απόϊχος της απεργίας και των αυριανών κινητοποιήσεων δεν θα φτάσει σε πολλά έντυπα και μέσα. Ναι, να σας πω τώρα τι γίνεται. Έχουμε πείρα από τα προηγούμενα συλλαγητήρια, τις προηγούμενες απεργίες. Θα εξαφανίζουν εντελώς. Δυστυχώς ξέρουμε εκεί πέρα ποιανού ο νόμος επικρατεί. Έτσι, εκεί είναι εργοδότες, παράλληλα είναι τραπεζίτες, είναι βιομήχανοι, είναι επιχειρηματίες. Αυτοί έχουν επιβάλει το δικό τους νόμο. Νομίζουμε όμως ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να το πάρουν απόφαση, ότι πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, γιατί δεν πάει άλλο. Πρέπει να παλέψουμε για το δίκαιο μας, να παλέψουμε για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Κύριε Κατάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλή επιτυχία στην απεργία και ραντεβού στο δρόμο, στα Προπύλια, στην πύλη της Κόσκο, στο άγαλμα Βενιζέλου, και όπου έχουν καλέσει σε συγκεντρώσεις τα ταξικά συνδικάτα. Καλή επιτυχία, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο σας. Γεια σας.